Ναι. Αρχίζει η ουσιαστική διαπραγμάτευση. Ναι. Εσείς μετά κάτι από... ξέρατε που λέγατε από την πρώτη μέρα ότι τα είναι μπροστά μας τα δύσκολα. Δεν σημαίνει τίποτα επειδή κάναμε μια συμφωνία. Σας θυμίζω το διάγγελμα του Πρωθυπουργού μετά τη συμφωνία στις 20 Φλεβάρι, που έλεγε ότι η διαπραγμάτευση δεν τελείωσε, μόλις άρχισε, έγινε το πρώτο βήμα και από εδώ και πέρα θα έχουμε μια δύσκολη μάχη μέρα-μέρα. Αυτή η μάχη θα είναι μια μάχη 4 μηνών. Το σημαντικό είναι ότι η χώρα για πρώτη φορά διεκδικεί πράγματα για τον ελληνικό λαό, μια διαφορετική πορεία χωρίς λιτότητα. Αυτό είναι αυτονόητο ότι οι εταίροι μας δεν θα το δεχτούν, ειδικά κάποιες πλευρές, οι οποίες φανατικά υποστηρίζουν ότι η λιτότητα είναι ο μόνος δρόμος. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν. Δεν θα το δεχτούν εύκολα, εννοείται. Βέβαια. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα το δεχτούν. Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα μπορέσουμε, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για το σύνολο της Ευρώπης, να ανοιχτεί ένας δρόμος διαφορετικός από το δρόμο της λιτότητας. Δεν κουβεντιάζει τώρα για όλη την Ευρώπη στις ομιλίες που γίνονται στις Βρυξέλλες και στο Χρόνο. Προφανώς. Αλλά η κουβέντα όμως ταυτόχρονα δεν υπάρχει μόνο η Ελλάδα στον πλανήτη. Υπάρχει η Γαλλία, υπάρχει η Ιταλία, υπάρχει η Ισπανία. Ναι. Τώρα, είναι μια τακτική υποχώρηση, ας πούμε, το ότι εν τέλει θα έρθουν και τεχνικά κλιμάκια εδώ. Τι ακριβώς θα γίνει. Να σας πω. Αυτό που θα γίνει, νομίζω, υπόθηκε και χθες από τον Υπουργό Οικονομικών και αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου στο τελευταίο Eurogroup. Αυτό που θα γίνει είναι ότι η διαπραγμάτευση σε πολιτικό επίπεδο θα γίνεται μεταξύ υπουργών, η διαπραγμάτευση σε τεχνικό επίπεδο, η συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο θα γίνεται μεταξύ τεχνικών κλιμακίων. Φτιάχτηκε το τεχνικό κλιμάκιο στις Βρυξέλλες που ονομάστηκε Brussels Group και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν κλιμάκια που θα έρχονται εδώ για να συλλέξουν στοιχεία. Δεν θα έχουμε συναντήσει με υπουργούς. Κάτι έχουμε... το οποίο το είχατε αποκλείσει και αυτό εσείς. Το είχατε αποκλείσει και αυτό εσείς τις προηγούμενες μέρες. Αυτό που έχουμε αποκλείσει είναι τη λογική της Τρόικα έτσι όπως λειτουργήσε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, τεχνικά κλιμάκια, μεσαίοι υπάλληλοι, εξωθεσμικός οργανισμός που επιβάλλει πολιτική μέσα στα υπουργεία. Ξέρετε κάτι, αυτό κύριε Κορνάκη. Εδώ πέρα, αν ρωτήσει παλιούς υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης, λένε παιδιά, δεν είχαν επιβάλει οι Τροϊκανοί να συναντιόμαστε εμείς μαζί τους. Απλώς εμείς, επειδή ξέραν πρέπει κάποιοι να καταλήξουμε, αντί να έχουμε έναν υπάλληλο, ο οποίος θα διαπραγματεύεται αντί για μας, θα διαρρέει στον τύπο. Και μετά εγώ πρέπει να τον ρωτώ και να με ξαναρωτά και να τον ξαναρωτώ και να κάνει αυτός διαπραγμάτευση για μένα, καταλήξαμε ότι καλύτερα να την κάνω ο ίδιος. Με τους υπαλλήλους. Ναι. Αυτή είναι μια λογική. Ναι, αν, το λένε ευθέως. Δεν ήταν δηλαδή, λέει ότι. Δεν τους ένιωσε τους Τροϊκάνους να μιλάνε. Σόγια καλά με τον Υπουργό. Πέραν του γεγονότος ότι. Τι αποτέλεσμα θέλατε. Ο πυρήνας αυτού που λέτε ποιο είναι όμως. Κύριε Κορονάκη. Αν έχεις αποδεχτεί ότι στο πολιτικό επίπεδο δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα, ότι δεν κάνεις διαπραγμάτευση στο πολιτικό επίπεδο. Ναι, στο πολιτικό είχαν συμφωνήσει. Είχαν υπογράψει το μνημόνιο. Αν συμφωνείς στο μνημόνιο, μετά από εκεί και πέρα λες, OK, πείτε θέλω μου τι να κάνω. Θέλω να πω όμως, επειδή είστε. Εδώ δεν έχουμε μια κυβέρνηση που λέει πείτε μου τι να κάνω. Είστε έντιμο συζητητή. Έχει μια διαφορά το να κάτσει ο Υπουργό Εργασία, ο Υπουργό Εσωτερικών, ο Υπουργό Οικονομικών με τον. Υπάλληλο να κουβεντιάζει και να διαπραγματεύεται. Αλλά όμως δεν είναι εδώ και τίποτα πολύ υπερήφανο για τη χώρα αντί να πάει ο υπάλληλος στο Υπουργείο να πηγαίνει να φορτώνει μια βαλίτσα χαρτιά ο Έλληνας υπάλληλος και να πηγαίνει στο ξενοδοχείο του Τροϊκάν και ότι τα απλώνει στο χαρτί. Να σας πω ποια είναι η διαφορά. Να σας πω ποια είναι η διαφορά. Τι θα συζητάνε αυτοί. Το να παρέχουμε στοιχεία στους θεσμούς είναι κάτι λογικό. Ναι. Το να διαπραγματευόμαστε τα νομοσχέδια που εκείνοι γράφουν είναι κάτι παράλογο. Ναι. Είναι κάτι αναξιοπρεπές. Το να συζητάμε μια λίστα μεταρρυθμίσεων που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση είναι κάτι λογικό στις σχέσεις μεταξύ εταίρων. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, στη φάση της διαπραγμάτευσης. Δεν είναι κάτι λογικό για μια χώρα. Θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη λογική. Δεν είναι κάτι που το αποδεχόμαστε για πάντα. Mm-hmm. Θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη λογική. Άστε. Αλλά να πούμε ότι εμείς προτείνουμε μια λίστα νομοσχεδίων. Μια λίστα μεταρρυθμίσεων. Ναι, και πάντως επί αυτών, από την άλλη, τώρα... επί αυτών ακούμε προτάσεις στο πολιτικό επίπεδο. Και για να κάνουν οι άλλοι προτάσεις χρειάζονται κάποια τεχνικά στοιχεία. Οπότε στέλνουν ένα τεχνικό προσωπικό να μαζέψει στοιχεία. Ναι. Αυτό είναι μια διαδικασία πολύ πιο αξιοπρεπή. Πολύ διαφορετική. Δεν υπάρχει καμία εμβολία και εγώ θα επιμείνω και στον κύριο Παπαμιμίκο που θα δώσουμε το λόγο τώρα ότι εν πάση περιπτώσει σε αυτό το επίπεδο κάτι έχει αλλάξει. Από την άλλη μεριά, τώρα το σκέφτομαι αυτό, αν είναι επεξεργαστή η σκέψη θα με διορθώσετε. Αλλιώς θα υποστηρίξει η Βαλαβάνη, να πω ένα παράδειγμα, το νομοσχέδιο. Μα δεν θα συζητήσει το νομοσχέδιο. Μα πώς δεν θα, συζητήσει το τεχνικό κλιμάκιο, τι σημαίνει αυτό, τι θα κοστίσει, αν θα κοστίσει. Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί. Τι θα συζητήσει το τεχνικό μεταξύ κλιμάκιο. Μεταξύ της Βαλαβάνη και του αντίστοιχου υπουργού της, αν χρειάζεται. Ναι, αλλά αν κάνει όμως το τεχνικό κλιμάκιο, τώρα να σας πω πού μπερδεύεται ο κόσμος τώρα. Αν κάνει το τεχνικό κλιμάκιο μία έκθεση
που θα πάει στις Βρυξέλλες και που θα λέει ότι εγώ από τα στοιχεία που μάζεψα κάτω αυτό το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις που ετοιμάζουν είναι καταστροφικό για την οικονομία. Ναι. Πατήσαμε μετά. Θα απαντήσουν και τα δικά μας τεχνικά κλιμάκια και το θέμα θα πάει στο πολιτικό επίπεδο. Θέλω να πω. Αλλιώς θα υποστηρίξει ένα πολιτικό πρόσωπο μια επιλογή βασική. Εγώ το θεωρώ απολύτως λάθος. Να μπούμε έτσι όπως γινόταν ήταν εξευτελιστικό, το είπαμε αυτό. Αυτό το λέγαμε και τότε, δεν το λέμε τώρα. Στα τραπέζια και τα λοιπά. Αυτό το λέγαμε και τότε. Λέτε ότι δεν μπορούν να απορρίψουν κάτι. Η συζήτηση θα γίνει στο πολιτικό επίπεδο. Ναι, δύο λεφτά. Δύο λεφτά. Εκεί γράφαν τα μνημόνια και μας τα φέρανε και μας τα κουμπάγανε κάτω. Και μας λέγανε αυτό στα λέει. Αγγλικά. Αυτό λέει κάντε. Τώρα εμείς γράφουμε τα μνημόνια και τους τα ρωτάμε να τους κάνουν. Δεν γράφουμε μνημόνια εμείς. Γιατί η ανθρωπιστική κρίση δεν είναι μνημόνιο. Η 100 δόση δεν είναι μνημόνιο. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Κύριε Παπαμιμίκο, για πείτε μας εσείς την άλλη άποψη. Εσείς τώρα δεν παρα.